Δεύτερο μέρος των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Φιλοπρόδρου Λόγου Κοζάνης και ο Σεπτέμβρης θα είναι αρκετά πλούσιος. Ξεκινάμε με την προβολή του Θερινού Σινεμά, την τελευταία προβολή από τις 6 με την εξαιρετική ταινία «Ο Θησαυρός της Χιεραμάντρε». Και βέβαια μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθούν αρκετές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Πιο πολύ εστιάζουμε στις μουσικές. Να πούμε ότι την Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου ένα αφιέρωμα μουσικό στον μεγάλο μας συνθέτη τραγουδοποιό, τον Γιώργο Ζαμπέτα, από μουσικούς που είναι ντόπιοι, είναι γνωστοί, έχουν ταλέντο και μεράκι και θα μας παρουσιάσουν αυτό το αφιέρωμα σε αυτό το διήμερο. Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, ήδη οι πρόβες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι το αφιέρωμα αυτό θα στεφτεί από απόλυτη επιτυχία. Περιμένουμε τον κόσμο να παρακολουθήσει αυτό το διήμερο. Και βέβαια συνεχίζουμε τις μουσικές μας εκδηλώσεις την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όπου μια ενδιαφέρουσα μουσική συνάντηση θα υπάρξει, θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Αυλή των Ασμάτων και των Θεαμάτων και καλεσμένοι μας είναι ο Κώστας Λιβαδάς, ένας πολύ καλός φίλος του Συλλόγου, ο συνθέτης, σύγχρονος συνθέτης ο Κώστας Λιβαδάς με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και βέβαια η συνάντηση μουσική αναφέρεται στον Κώστα το Λιβαδά και την Βιολέτα Ίκαρη, μια ανερχόμενη σύγχρονη ερμηνεύτρια η οποία θα μας χαρίσει εξαιρετικές ερμηνείες. Και βέβαια οι μουσικές εκδηλώσεις θα κλείσουν το δεύτερο μέρος των καλοκαιρινών μας εκδηλώσεων, αφού θα γιορτάσουμε κατά μία έννοια τα 40 χρόνια του Φιλοπρόδρου Συλλόγου Κοζάνης και λέμε σαν τίτλο σε αυτή την εκδήλωση να υπάρξει το 40 χρόνια Φιλοπρόδρος, τα καλύτερα μας χρόνια. Και θα κλείσουμε λοιπόν τις μουσικές μας εκδηλώσεις με τρεις αγαπημένους ερμηνευτές παλαιότερων δεκαετιών, της δεκαετίας του 60 και του 70, με μεγάλες επιτυχίες. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Πολυχρονιάδης, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και ο Λάκης Ζορτανέλη. Τους φιλοξενήσαμε πριν από 20 χρόνια σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική βραδιά, η οποία όσοι την παρακολούθησαν ήταν από τις εκδηλώσεις που θυμούνται, γιατί είχε μεγάλη επιτυχία. Και θα επαναλάβουν αυτό το εγχείρημά τους με πολύ μεράκι και πολύ κέφι στις 28 Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε και σε αυτό το αφιέρωμα και θα κλείσουμε τις καλοκαιρινές μουσικές μας εκδηλώσεις, αφού βέβαια σας πούμε ότι στις 27 του μήνα, στις 7 το απόγευμα, Κυριακή, η Κυριακάτικη Επαφή που πραγματοποιούμε τα τελευταία χρόνια με θέματα ψυχοκοινωνικού ενδιαφέροντος με την κυρία Μαρίνα Βαμβακά, την ψυχοθεραπεύτρια, η οποία θα αναπτύξει ένα θέμα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 7, εδώ στην αυλή πάλι. Θα αξιοποιήσουμε δηλαδή την αυλή και εφόσον βέβαια ο καιρός μας το επιτρέψει, που πιστεύουμε ότι θα μας το επιτρέψει, που το θέμα θα έχει να κάνει με τις αντοχές που πρέπει να αντλήσουμε για να ξεπεράσουμε το δύσκολο χειμώνα που έρχεται με τον κορονοϊό που ακόμα δεν τον έχουμε αντιμετωπίσει ολοκληρωτικά. Σας περιμένουμε και σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και βέβαια μια κοινωνική δράση του Συλλόγου θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη στις 30 Σεπτεμβρίου, όπου θα επιδώσουμε στα παιδιά του Δεκατιανού τη γραφική ύλη της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις και δράσεις του Συλλόγου για το καλοκαίρι το φετινό. Να πούμε βέβαια ότι παρόλες τις δυσκολίες καταφέραμε και κάναμε το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα. Θα μπορούσαμε να μην προσπαθήσουμε να το κάνουμε, αλλά επειδή και η κυρία είναι δύσκολη και ο κόσμος το έχει ανάγκη και επειδή ο χειμώνας που έρχεται είναι βαρύς, θέλουμε να του δώσουμε αρκετές πολιτιστικές ανάσες. Γι' αυτό και το δεύτερο μέρος του προγράμματος μας είναι αρκετά ενδιαφέρον και έχει μια μεγάλη και ποσότητα και ποιότητα.
όσον αφορά το εύρος των εκδηλώσεων. Και έτσι κλείνουμε την καλοκαιρινή περίοδο και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και με την πανδημία, και αφού βγει το εμβόλιο να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε όλους τους καλούς μας φίλους στο εσωτερικό του Στεκιού, που δεν θα γίνει αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, αν δεν υπάρξει το εμβόλιο. Στον εσωτερικό χώρο του Συλλόγου δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάποιες εκδηλώσεις.